έχουν έρθει και επιστολές διαμαρτυρίας από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ακτουργητών στο Βόλο, ο Άγιος Νικόλαος, και από την Αδελφότητα Ακτουργητών Αθηνών, που συνοδεύεται αυτή και με τεχνική έκθεση, και είναι σίγουρα είναι κατά της εγκατάστασης και δημιουργίας του ενόγου έργου. Μετά από αυτό, παρακαλώ, το Προεδρείο προτείνει να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση και να δώσει αρνητική εισήγηση, γνώμη, ως προς το λόγο έργου. Το λόγο κύριο Σχίδας. Για αυτό το θέμα, εγώ καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί εμείς σαν αντιπολίτευση, παρόλο που δύο άτομα τον συνδυασμό μειοψήφισαν και ορθώς κάναν τότε, εμείς ψηφίσαμε γιατί δυστυχώς παραπλανηθήκαμε και πραγματικά ο ρόλος μας θα έπρεπε να είναι να το ψάξουμε καλύτερα. Απλώς εδώ σε αυτή την αίθουσα, δυστυχώς, ο πρόεδρος του χωριού, γιατί το ρώτησε εγώ προσωπικά, όχι άλλος, αν έχουν ενημερωθεί κάτι, και είπε ναι. Και όταν ρώτησα το Δήμαρχο στην Οικονομική Επιτροπή μετά από μερικές μέρες, μου είπε: άμα τρεις τέσσερις αντιδράνε, και τρεις τέσσερις γίνανε 200, δεν ξέρω πώς γίνανε. Όμως εγώ θέλω να βάλω ένα σοβαρό θέμα, κύριε Μπαλατσούκα, και νομίζω ότι συζητήσαμε λίγο και μαζί. Πώς μπορεί ο κάθε πρόεδρος να έρχεται εδώ πέρα και να φέρνει μια θετική ή αρνητική? Το έχω ξαναπεί και ο Δήμαρχος μου είπε: έτσι είναι ο νόμος. Εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς, σαν παράταξη, βάζουμε τα δικά μας όρια πλέον. Κανείς πρόεδρος εδώ δεν θα έρθει να μας λέει ότι εγώ ενημέρωσα και δεν θα έχει τουλάχιστον κάποιον αριθμό υπογραφών από κάτω να ξέρει μετά το χωριό ποιος θα θεωρεί υπεύθυνος ότι υπέγραψαν για αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω κόντρα στη θέληση του κατοίκων του Παχτουριού. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να γίνει και εμείς θα ψηφίζαμε. Παραπλανηθήκαμε, είπαμε, ζητάμε συγγνώμη από τώρα και πέρα. Τουλάχιστον για τέτοια θέματα που είναι βαριά θέματα τα ιδιωτικά και αυτά. Αν δεν έχω πλήρη ενημέρωση στο χωριό, αν δεν έχει προηγηθεί λαϊκή συνέλευση πριν, να ενημερωθούν έστω 20 κάτοικοι, 30, και να το μάθουν και οι υπόλοιποι 200. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ σαν παράταξη να ξαναψηφίσουμε τέτοιο θέμα. Βασιζόμαστε πάντα, γιατί βασιστήκαμε στο βαθύρεμα που ο πρόεδρος εκεί μας έφερε όντως 40-50 υπογραφές, αν θυμάστε, ότι έκανε λαϊκή συνέλευση, και έρχονται όλοι εδώ και λένε: εμείς ενημερώσαμε το χωριό και συμφωνεί. Δυστυχώς από ό,τι αποδείχθηκε, όχι δεν συμφωνούσε το χωριό, ξεσηκώθηκε. Κάναμε λάθος, συγγνώμη από τους κατοίκους, εννοείται ότι θα ψηφίσουμε ανέρεση και να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Δυστυχώς για το συγκεκριμένο θέμα αποδείξαμε ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις, παίρνουμε αποφάσεις του ποδαριού. Προφανώς και οι πρόεδροι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αναιρέσεις αποφάσεων, να οδηγούμαστε σε λάθος συμπεράσματα, όπως το πρώτο θέμα, το επόμενο θέμα μάλλον, που είναι για τα αιωλικά, που εγγράφως συμφωνούμε, σε μεταγενέστερη φάση διαφωνούμε. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Να γίνουμε λίγο πιο σοβαροί εδώ μέσα. Να ξεκινάει η διαδικασία όπως πρέπει. Να ξεκινάει από τον Πρόεδρο, από τις λαϊκές συνελεύσεις, να αποφασίζουν τα χωριά τι ακριβώς θέλουν για να καταφέρουν να παίρνουμε κι εμείς αποφάσεις σοβαρές. Τώρα, δυστυχώς, για ακόμη μια φορά γινόμαστε ρεζίλοι. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία, να βάλουμε μυαλό και να μην συνεχίσουμε. Εννοείται ότι το ψηφίζουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Κύριος Εύγης.